Υπουργέ, να σας ρωτήσουμε λίγο απότομα. Θα είστε και μεθαύριο και παραμεθαύριο υπουργός? Κρατάω από την καρέκλα. Εγώ κρατάω την καρέκλα. Είναι σταθερή η καρέκλα αυτή? Αυτή είναι. Παλή κοινοβουλευτική μου έλεγαν ότι κάθε φορά οι υπουργοί, όταν ήταν να γίνει ανασχηματισμός, τους ρωτούσαν τους δημοσιογράφους. Τι μάθανε στα γίνοντα. Πριν λίγο ο Γιάννης Φασούλας λέει: ξέρω, αλλά δεν λέω. Και αυτό που ολοκλήρωνα την κουβέντα μαζί τους, μου λέγανε: ούτε εμείς ξέραμε, τους δίναμε παρηγοριά. Εμείς ούτε παρηγοριά χρειαζόμαστε. Η ενθάρρυνση υπάρχει γιατί τα πράγματα πάνε καλά. Και όπου και αν βρεθούμε, από όποια θέση και αν βρεθούμε, αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της δικής μας κυβέρνησης, τουλάχιστον της αριστεράς, θα δίνουμε τις μάχες που δίναμε και πριν γίνουμε κυβέρνηση. Έχετε καμιά πληροφορία για το γραμματέα, έτσι ρωτούσαμε τον Γιάννη Φασούλα? Φυσικά. Όχι. Θα υπάρξει πρόταση από τον πρόεδρο του κόμματος, προφανώς, δεν θα γίνει, δεν θα βγει από το πουθενά όλο αυτό, και θα γίνει μια συζήτηση στην Κεντρική Επιτροπή για να καταλήξει. Λοιπόν, ενδεχομένως επιστρέψουμε στο θέμα του ανασχηματισμού, μας μείνει και χρόνος, αλλά τα πρωτοσέλιδα σας περιμένουν εδώ τώρα, κύριε Υπουργέ. Το Έθνος λέει σήμερα τρία σενάρια για τις συντάξεις. Διάφορα δημοσιεύματα, έτσι, μόνο στο Έθνος και διάφορα δημοσιεύματα. Αυτά που έχω εγώ μπροστά μου τώρα, το Έθνος, το πρωτοσέλιδο, έτσι, σαφώς υπάρχει στις όλες τις εφημερίδες. Και να είμαστε συγκεκριμένοι κάποια στιγμή, γιατί πλησιάζουμε και την έκθεση, πλησιάζει και ο Οκτώβρης, δεν είναι πάρα πολύ μακριά. Και ο κόσμος, εντάξει, και κυρίως αυτοί που τους αφορά, δηλαδή οι συνταξιούχοι, έχουν βαρεθεί να ακούνε. Δεν χρειάζεται να εφαρμοστεί τελικά το μέτρο, γιατί δεν υπάρχει αυτή η ανάγκη οικονομική. Αλλά τελικά να μην ξέρει τι θα γίνει. Αυτή είναι η θέση της κυβέρνησης από πριν ψηφιστεί ο νόμος για τις περικοπές. Και αυτή η θέση της κυβέρνησης εκφράστηκε στο νόμο 4387, που προέβλεπε με ρητή διάταξη ότι δεν θα γίνει περικοπές στις προσωπικές διαφορές. Το λέγαμε και το εννοούσαμε. Μισό λεπτό. Πού θα γίνει περικοπές, θεωρητικά? Και εν συνεχεία, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που είναι ένας από τους συντελεστές των συζητήσεων που κάναμε κατά την προμνημονική περίοδο, έθεσε ως υποχρέωση να βάλουμε αυτή τη διάταξη, διότι εκτιμούσε ότι δεν θα είχαμε τα πλεονάσματα και που είχαν συμφωνηθεί. Αυτός ήταν ο λόγος. Και αυτό ήταν το επιχείρημα. Δηλαδή, συγγνώμη κύριε Υπουργέ, είναι δημοσιονομικό το θέμα, δεν είναι διαρθρωτικό? Γιατί ένα ολόκληρο ασφαλιστικό συζητιέται αν μπορεί να σταθεί στα πόδια του μετά και τις τελευταίες αλλαγές ή αν χρειάζεται και περαιτέρω βελτιώσεις. Να σας πω ότι πρώτα απ' όλα αντιμετωπίστηκε ως δημοσιονομικό στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Προφανώς είναι και διαρθρωτικό. Mm. Αλλά όταν η χώρα μας είχε αναλάβει από το 2010 την δέσμευση να μην υπερβαίνει η δημοσιονομική δαπάνη για το ασφαλιστικό το 16,2% του ΕΠ, ήταν στα πλαίσια των μνημονιακών δεσμεύσεων. Αυτό τηρήθηκε από τη δική μας κυβέρνηση. Τα προηγούμενα χρόνια δεν μπορούσε να τηρηθεί, γιατί όσο και αν γίνονταν περικοπές, το δημοσιονομικό έλλειμμα αυξανόταν. Υπήρχε πρόβλημα διότι έπεφτε το ΑΕΠ τόσο πολύ, που όσο έπεφτε το ΑΕΠ και αν έκοβε συντάξεις, το ποσοστό που πήγαινε στις συντάξεις ήταν μεγαλύτερο. Μαθηματικό είναι το αποτέλεσμα, έτσι δεν είναι? Όσο χαμηλό είναι το ΑΕΠ, τόσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό, και γι' αυτό το λόγο κόβονται συνεχώς συντάξεις. Διαρθρωτικό βεβαίως είναι και το διαχειριστήκαμε ως διαρθρωτικό εμείς. Γι' αυτό κάναμε τον ΕΦΚΑ. Είναι μια διαρθρωτική μεγάλη αλλαγή. Ενοποιήθηκαν όλοι οι φορείς σε έναν. Τα θετικά αποτελέσματα είναι πάρα πολλά και στον ασφαλιστικό βίο των ασφαλισμένων, διότι είναι ενιαίος χρόνος και δεν χάνουν ασφάλιση. Ενώ παλιά χάνανε τμηματικά ανάλογα με το φορέα που ήταν. Και βεβαίως το αποτέλεσμα των θετικών πλεονασμάτων του ΕΦΚΑ, που είναι μια πραγματικότητα διαπιστωμένη και από τους δανειστές με απόλυτη ακρίβεια, δείχνει ότι ήταν μια διαρθρωτική αναγκαία αλλαγή που έβαλε όλους τους Έλληνες να έχουν ενιαίο ασφαλιστικό βίο. Υπουργέ, και με ίδιους κανόνες. Υπάρχει ένας ψηφισμένος νόμος που αυτή τη στιγμή λέει αυτός ο νόμος, ότι λοιπόν, την 1η-1η του 19 θα μειωθούν οι συντάξεις. Η κυβέρνηση δεν λέει αυτό μόνο. Δεν λέει αυτό, ότι το Δεκέμβρη θα πάρουν μειωμένες συντάξεις οι συνταξιούχοι. Αυτό είναι ουσιαστικά. Η κυβέρνηση λέει δύο πράγματα. Από τη μία λέει δεν υπάρχει ανάγκη να γίνει αυτό. Πάει καλύτερα τα οικονομικά. Από την άλλη λέει, αυτά τα κλιμάκια που θα έρθουν από τις 10 του Σεπτέμβρη και έπειτα στην Αθήνα δεν θα μας έχουν τα δύο ποδιά σε ένα παπούτσι, γιατί έχουμε επανακτήσει βαθμούς οικονομικής ελευθερίας. Αφού λοιπόν έχουμε επανακτήσει την ελευθερία μας και αφού δεν υπάρχει ανάγκη να εφαρμοστεί το μέτρο, γιατί το συζητάμε ακόμα? Κύριε Δασκαράτο, πρέπει να το εξηγήσω. Καταλαβαίνω τις δυσκολίες κατανόησης του θέματος. Όταν εμείς... Δικές μας, κύριε Υπουργέ.
Όχι, έρχονται ερωτήματα. Δεν είναι για εσάς. Όποιος έχει τη σύνταξη. Μα εγώ πάντα όταν ο δημοσιογράφος ρωτά, ξέρω ότι ρωτάει για λογαριασμό πολλών ανθρώπων. Δεν είναι δικό σας. Έχουν έρθει ήδη ερωτήσεις. Το κατανοώ. Ξέρω πολύ καλά. Συγκεκριμένα θα σας ρωτήσουμε μετά. Σωστά, σωστά ρωτάτε και γι' αυτό ρωτάτε, επειδή έχει ερωτήματα ο κόσμος. Γι' αυτό συζητούμε άλλωστε εδώ. Για να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται. Επειδή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και μόνο αυτό είχε πει ότι δεν θα έχουμε τα πλονάσματα που είχαμε συμφωνήσει, θέλησε προληπτικά να περάσουμε τη διάταξη για την περικοπή των προσωπικών διαφορών. Όταν αυτό δεν επιβεβαιώνεται και βγαίνει εσφαλμένη εκτίμηση, υπάρχει λόγος να την τηρήσεις αυτή την προϋπόθεση? Διότι εμείς δεν συμφωνήσαμε σε αυτό ότι πράγματι είναι αναγκαίο και ότι πράγματι δεν θα έχουμε. Όχι, συμφωνήσατε αφού το ψηφίσατε. Σας είπα. Δεν συμφωνήσατε, μπορεί να μην συμφωνούσατε, αλλά ουσιαστικά το ψηφίσατε. Όταν εμείς συζητούσαμε, εμείς ήμασταν εκεί και συζητούσαμε, δεν ήσασταν εσείς. Έχετε το αποτέλεσμα, κύριε Υπουργέ, προφανώς δεν ήμουν εκεί. Μα κάθε νόμος υπάρχει για να αλλάζει. Όταν χρειάζεται να αλλάξει. Ναι. Αυτό ρωτάει ο Κώστας, ότι μπορούμε να τον αλλάξουμε απαντώ. Στη μεταμνημόνια εποχή. Ναι, γιατί το επιχείρημα που έχει επικαλεστεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο απεδείχθη αβάσιμο. Υπουργέ, αυτή τη στιγμή μιλάμε για να το πούμε ένα απλό παράδειγμα. Ή για μια εξάμηνη αναβολή και βλέπουμε. Να πω. Πείτε και αυτό και πείτε και το παράδειγμα μετά. Αλλά μιλάμε για ακύρωση ή δεν για μιλάμε εξάμηνη. Για αναβολή. Δεν μιλάμε για αναβολή, όχι. Λέτε, Υπουργέ. Δεύτερον. Μιλάτε για ακύρωση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μιλάμε γιατί για αυτό δείχνει πραγματικά ότι κάποιοι μνημονιακοί νόμοι, γιατί μιλάμε για μνημονιακό νόμο, από τη στιγμή που βγαίνει το πράγμα να, μπορεί να ακυρωθούν. Έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουμε τη συζήτηση. Είχε μία προϋπόθεση που μόνο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έθετε, ότι δεν θα υπάρξει το πλεόνασμα. Και για να υπάρξει, κάντε και αυτό. Το πλεόνασμα υπάρχει χωρίς αυτό. Δεν έγινε περικοπή στο μεταξύ, από το Γενάρη του 19 θα υπήρχε η περικοπή. Και όμως έχουμε το πλεόνασμα. Επομένως, και μάλιστα θα το έχουμε και το 19. Κρατάμε αυτό που λέτε, ότι δεν μιλάμε για αναβολή, άρα μιλάμε για ακύρωση. Ότι αυτό είναι που συζητάμε. Κοιτάξτε, του μέτρου εφαρμογής αν ανατρέξετε λίγο στα αρχεία σας, το Δεκέμβριο, όταν μιλούσαμε για το προϋπολογισμό του 2018 στη Βουλή, ναι. Εγώ προσωπικά στην τοποθέτησή μου είχα πει ότι δεν θα χρειαστούν να γίνουν περικοπές. Και το ξέραμε ότι δεν θα χρειαστούν. Διότι είχαμε τα δεδομένα. Για να τελειώνουμε με τις διαρκείς παλινοδίες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και άλλων, που λέγανε έτσι και μετά τα αλλάζανε και σου βάζανε καινούρια θέματα κάθε φορά, είπαμε εντάξει, θα τελειώσουμε, θα αποδειχθεί στο τέλος ο λογαριασμός ότι είναι ορθός ο δικός μας και λάθος ο δικός σας. Και στα πλαίσια της ελευθερίας που δικαιωματικά έχουμε και με βάση την αρχική δέσμευση ότι το 16,2% της δημοσιονομικής δαπάνης είναι το δεσμευτικό, θα μπορούμε να το ξαναδούμε. Άρα είστε αποφασισμένοι, ακόμη και αν οι θεσμοί δεν συμφωνήσουν, γιατί οι θεσμοί έρχονται τώρα σε μια διαφορετική βάση από ό,τι στο παρελθόν που είμαστε στο μνημόνιο, αλλά θα συντάξουν μια έκθεση. Μια έκθεση που μετά θα μας αφορά πάρα πολύ, ακόμη και του Δουνουτού η έκθεση που θα συντάσει, για το τι θα κάνουμε στις αγορές, που τα πράγματα δεν είναι και εύκολα. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι αποφασισμένη ότι ακόμη και σε διαφωνία θα προχωρήσει μόνη της. Δηλαδή αυτό θα το λέγαμε στο παρελθόν μονομερή ενέργεια. Το λέτε, κύριε Μιχαλίδη, το μονομερές πια δεν υπάρχει. Υπάρχει μία ένα πλαίσιο συμφωνίας. Στο παρελθόν έτσι το λέγαμε. Ναι, ήταν γιατί δεν είχαμε καταλήξει, γιατί λέγαμε διαφορετικά πράγματα κάθε από πλευρά. Από εδώ και πέρα, ναι. Και είχαμε διαφορετική προσέγγιση και τελικά εμείς επιβεβαιωνόμασταν, άλλοι διαψεύδονταν. Mm-hmm. Το πλαίσιο δεν είναι άδικο γενικά της συμφωνίας σε ένα μεγάλο εύρος τους και γι' αυτό και το υιοθετήσαμε και το προχωρήσαμε. Θα παραμείνει άδικο όμως σε κάποιες πλευρές αν δεν το αλλάξουμε. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Σχετικά με το αν πρέπει να γίνει η περικοπή, όπως τη ζήτησε το Δουνουτού. Εμείς που ζούμε στην Ελλάδα ξέρουμε ότι μια διαδρομή μεταξύ από Αθήνα μέχρι Πάτρα κοστίζει, ας πούμε, 300 ευρώ. Λέει το Δουνουτού που είναι από τη Νέα Υόρκη, όχι, 600 κοστίζει. Το ταξίμετρο γράφει 300. Δίκαιο είναι να πληρώσουμε 300 που γράφει το ταξίμετρο ή 600 που λέει το Δουνουτού που είναι από τη Νέα Υόρκη. Αυτό όμως είναι επιχειρηματολογό. Θέμα είναι αν διαφωνώ και συνεχίζω τι κάνω. Εμείς δεν θεωρούμε ότι δεν πρέπει να έχουμε δίκη σχέση μεταξύ μας. Και αυτή είναι η βάση και το κριτήριο. Ή θα έχουμε δικαιοσύνη στη συμφωνία και στην εφαρμογή, ή θα έχουμε παράλογες απαιτήσεις, οι οποίες δεν επιβεβαιώνονται. Με το παράδειγμα που είπα, που είναι εύληπτο φαντάζομαι σε κάθε έναν που ακούει, εμείς θεωρούμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει επιμονή από την πλευρά του Δουνουτού να προχωρήσουμε
σε αυτές τις περιπτώσεις. Νομίζω ότι αυτό το καταλάβω. Και λέτε ότι έχετε πάρει μια απόφαση στην ουσία να προχωρήσετε σε κατάργηση του συγκεκριμένου μέτρου που είναι πραγματικά και άδικο και εφεσιακό. Με συγχωρείτε. Δεν είπα αυτή τη στιγμή, η απόφασή μας είναι να καταργήσουμε αυτό το μέτρο. Είπα ότι δεν είναι απαραίτητο να κόψουμε αυτές τις συντάξεις. Η πολιτική της κυβέρνησης είναι ολοκληρωτικά σχεδιασμένη και έχει πολλές πλευρές. Έχει τις φοροαπαλλαγές, έχει την ενίσχυση της υγείας, των χαμηλότερων στρωμάτων, την υποβοήθηση για μια σειρά θέματα. Δεν είναι απαραίτητο, δεν είναι πρώτη προτεραιότητα όμως, κύριε Υπουργέ. Καθενός μας. Δεν είναι πρώτη προτεραιότητα. Είναι, βεβαίως, όλα είναι προτεραιότητα. Όταν 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστοι απέκτησαν επιτέλους το δικαίωμα να έχουν φάρμακα, και εγώ προσωπικά έζησα την εμπειρία καρκινοπαθών που δεν μπορούσαν να πάρουν φάρμακα για τον πόνο, τον καιρό που απαγορευόταν η ασφάλιση, και είναι πραγματικά περιστατικά, τα έζησα στη Θεσσαλονίκη και δεν μπορώ να συγκρατήσω την οργή μου και τον εαυτό μου από θέση ευθύνης πια. Ήμουν τότε διοικητής του ΟΑΕ. Τι να έλεγα σε αυτούς τους ανθρώπους. Είδατε όμως την έκθεση από το Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον για τη θνησιμότητα, ειδικά στην Ελλάδα. Είμαστε σε τελείως άλλο ποσοστό από ότι η Δυτική Ευρώπη. Ναι. Τα χρόνια του μνημονίου, έτσι. Ναι. Έχει αυξηθεί πολύ. Προφανώς. Ναι. Και είναι και αρρώστιες και είναι και περιστατικά που θα μπορούσαν οι άνθρωποι να έχουν σωθεί. Δεν είχαν στοιχειώδεις καλύψεις για το φαρμακευτικές. Αυτά τα αντιμετωπίσαμε. Όλα αυτά όμως, για να το ολοκληρώσω, όλα αυτά είναι κόστη τα οποία απευθύνονται στον άνθρωπο. Κάθε άνθρωπος δεν έχει μόνο σύνταξη. Δηλαδή, τι να το κάνεις άμα του δώσει 1.000 ευρώ σύνταξη. Να ρωτήσω όμως τώρα κάτι. Έτσι όπως μας απαντάτε τώρα, μισό λεπτό, ξέρετε κάτι τώρα. Έκανε ο Κώστας μια πολύ συγκεκριμένη. Ωραία. Όταν του δώσει 1.000 ευρώ και του πάρεις τα 1.000 με φάρμακα, ναι, γιατί τυχαίνει να έχει ακριβή περίθαλψη ή δαπάνες νοσηλείας, χειρουργικές επεμβάσεις κτλ. Χειρουργικές επεμβάσεις. Τον έχεις βοηθήσει με το να δώσει τα 1.000 μόνο ή τον έχεις βοηθήσει με το να καλύψει και τις άλλες του ανάγκες. Εγώ όμως τι καταλαβαίνω από αυτό, αν μου επιτρέπετε. Αυτό τώρα είναι η πολιτική. Μήπως σχεδιασμένη και ολοκληρωμένη. Δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα χειριστούμε το θέμα των συντάξεων, αλλά καλά θα δώσουμε ένα άλλο βοήθημα. Π.χ. μια άλλη 13η σύνταξη που είναι ένα βοήθημα ώστε να απαλληθεί Επαναλαμβάνω. Αυτό το αποτέλεσμα το κοινωνικό που προέκυψε μέσα από τη διαχείρισή μας, θα δοθεί στην κοινωνία και ιδιαίτερα σε εκείνους που δεν είχαν καμία κάλυψη. Αυτό είναι πλέον, με όλους τους τρόπους. Αν η κυβέρνηση το σχεδιάζει, η κυβέρνηση θα το θέσει μπροστά σε εφαρμογή, αυτή θα κριθεί, και επειδή ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη σε ένα πλήρες πλαίσιο αυτής της πολιτικής μας, και πάντα έχουμε μπροστά μας τον δρόμο για να το στη Θεσσαλονίκη αυτό που ρωτάμε πολύ επίμονα θα απαντηθεί, κύριε Πετρόπουλε, και μένουν λίγες μέρες, οπότε θα έχουμε την απάντηση. Πρέπει να περιμένουμε τον Οκτώβρη και βλέπουμε. Και όχι μόνο την 1η Οκτώβρη. Γιατί ξέρετε, και το συζητάμε αυτό πολλούς μήνες. Ακούγαμε, καθίστε να βγούμε από τα μνημόνια 20-21 Αυγούστου και θα τα ξαναπούμε. Βγήκαμε από τα μνημόνια, φτάσαμε στην Ιθάκη και ρωτάει ο συνταξιούχος τι θα γίνει το Γενάρη. Και εν πάση περιπτώσει, αν δεν το μάθω σήμερα από τον Πετρόπουλο, θα το μάθω στη Θεσσαλονίκη από τον Τσίπρα, θα το μάθω τον Οκτώβρη. Θα το μάθει στον προϋπολογισμό. Στον κρατικό προϋπολογισμό. Στον κρατικό προϋπολογισμό, όπως πάντα γίνεται, να, θα είναι όλα γραμμένα. Εκεί θα έχει τελειώσει. Ερώτηση: εκκρεμίσεις συντάξεις. Επειδή αυτό έχει πάει από το σήμερα στο αύριο και από το αύριο στο μεθαύριο. Πριν πάει σε εκκρεμίσεις συντάξεις, σε σχέση με αυτό έχει, επειδή μας είπαν να τα ρωτάμε κιόλας, μισό λεπτό. Το βρήκε αστείο. Ναι. Από το 2015 λέει έχουν τις επικουρικές. Να τις πάρουν. Τι γίνεται με τις επικουρικές που καθυστερούν από το Γενάρη του 2015. 3,5 τώρα χρόνια δεν έχει. Να, είναι αυτό. 53 περίπου χιλιάδες κύριες, έτσι και άλλες τόσες επικουρικές και αυτό. Το 2015, κύριε Υπουργέ. Το 2015, αν ήταν το 2011, θα περίμενε 5 χρόνια. Ναι. Όχι, δεν δικαιολογώ την καθυστέρηση σε καμία περίπτωση. Αλλά χτίζουμε ένα σύστημα που θα προχωράσει ταχείες απονομές και έχουμε φτάσει τις επικουρικές να τις έχουμε κατά 50% μειώσει σε σχέση με αυτές που είχαμε το Γενάρη του 2015. Και 75% το 2015. Και εξαρτάται από κάποιους φορείς. Και από ποιους φορείς το περιμένουμε. Δεν είναι όλοι φορείς με την ίδια ταχύτητα έτοιμοι να χορηγούν συντάξεις. Διότι δεν ήταν όλοι οργανωμένοι. Και γι' αυτό ήταν αυτά τα χάλια της ασφάλισης. Επειδή μείνει στο τόσο 30 χρόνια, κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό, και το ξέρετε κιόλας και έχετε έτσι, ήσασταν και νομικός και στον ταμείο μας. Επειδή είμαι μισθωτό 30 χρόνια, αυτές οι υπηρεσίες, αυτοί οι φορείς, δεν καθυστερούν καθόλου να μου πάρουν τα λεφτά.
Δεν έχουν καθυστερήσει δευτερόλεπτο, κύριε Υπουργέ. Αλλά καθυστερούν να μεταδώσουν. Θα παρακαλούσα πολύ να κάνετε ένα ρεπορτάζ. Όχι τώρα, γενικά σας το λέω, το ξέρετε πάρα πολύ καλά εσείς, το έχετε ζήσει. Αναθέστε σε κάποιον καλό σας δημοσιογράφο, έχετε αρκετούς καλούς, να κάνει ένα ρεπορτάζ για το, πριν το 10, μεταξύ 10, 14, 15, μετά το 15 και τώρα, για να δείτε την εικόνα. Πρέπει να κάνουμε συγκρίσεις των αποτελεσμάτων που επιτυχάνουμε, για να έχουμε και μια δίκαιη αποτίμηση τη ορθότητα κάποια πολιτική. Ακόμα δεν είναι. Δεν τον αφορά η συνολική εικόνα πάντα, αλλά τον αφορά και τον δικό του. Είναι προσωπική ερώτηση. Καταλαβαίνω, αλλά επειδή μιλάμε συνολικά για τη χώρα και για όλου μα, κύριε Λασκαράτου. Απλώ για να βγάλουμε λίγο και μια απάντηση σε κάποιου ανθρώπου που περιμένουν να δουν αν η δέσμευση. Ο πολίτη πρέπει να είναι ενημερωμένο. Για να είναι ενημερωμένο.